Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Περνάω αμέσως να σας παρουσιάσω τους απόψινους καλεσμένους. Να σας πω ότι στη μία ακριβώς θα είναι εδώ ζωντανά ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, για μία εφόλης της ύλης συνέντευξη. Σήμερα σας θυμίζω, εάν δεν το ακούσατε στα δελτία ειδήσεων, ότι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ξαναζήτησε εκλογές. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτό το αίτημα του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συνεχίζει να ζητάει εκλογές. Σε λίγο θα δείξουμε και τη δημοσκόπηση της MRB, της τάσης της MRB, τις εξαμηνιές. Κοντά μας είναι ο κύριος Διονύσης Χιόνης, καθηγητής οικονομικών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου. Καλώς ήρθατε, τι κάνατε? Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Πάνος Τριγάζης, οικονομολόγος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Τριγάζη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Ο κύριος Χρήστος Ζώης, ο πρώην υπουργός. Κύριε Ζώη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης, βουλευτής της Ένωσης Κεντρών της Πρώτης Περιφέρειας Αθήνας, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ένωσης Κεντρών. Κύριε Γεωργιάδη, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Στάθης Λεουτσάκος, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είστε? Πολύ καλά. Σας πιέζει, η MRB σας πιέζει στη δημοσκόπηση, θα τα δούμε αναλυτικά. Έχουν μια παράδοση οι δημοσκοπήσεις να μας πιέζουν. Δεν μας πιέζει ο λαός. Κυκλοφορούμε και δεν μας πιέζει. Δεν σας πιέζει ο λαός. Αυτό είναι καλό. Να μπορείς να κυκλοφορείς στον δρόμο και να μην δέχεσαι πίεση από την κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, δεσμεύτηκαν οι προσωπικοί λογαριασμοί του Σταύρου Ψυχάρη με εντολή του Οικονομικού Εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου. Δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί προσωπικοί λογαριασμοί και οι θηρίδες του κυρίου Σταύρου Ψυχάρη. Αυτό έγινε με εντολή του Οικονομικού Εισαγγελέα του κυρίου Παναγιώτη Αθανασίου στο πλαίσιο προκαταρτικής εξέτασης που διενεργεί μία εικαζόμενη φοροδιαφυγή Ελλήνων μεγάλων καταθετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας προχώρησε στη δέσμευση των λογαριασμών του εκδότη, διότι φέρεται να έχει εντοπιστεί μία απόκληση άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θεωρούνται προϊόν εικαζόμενης φοροδιαφυγής από τον κύριο Ψυχάρη. Η έρευνα στηρίζεται στη λίστα καταθετών που δημιουργήθηκε. Δεν έγινε μόνο η έρευνα για τον κύριο Ψυχάρη, μπορεί να προκύψουν και για άλλους μεγαλόσχημους κατηγορίες. Στηρίζεται στη λίστα καταθετών που δημιουργήθηκε με βάση 65 CD, τα οποία περιέχουν τραπεζικά στοιχεία από όλες τις ελληνικές τράπεζες. Η υπόθεση ερευνάται από το ΚΕΦΟΜΕΠ, από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, ενώπιον του οποίου έχει κληθεί πριν από 2 μήνες ο εκδότης του ΔΟΛ, για να αποδείξει με στοιχεία την προέλευση των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών. Είναι μια εξέλιξη για άλλους φυσιολογική, για άλλους ξαφνική. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Ψυχάρης είναι κατηγορούμενος σε βαθμό κακουργήματος με το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, με βάση ένα πόρισμα των ελεκτών της Τράπεζας της Ελλάδος. Ασκήθηκε η δίωξη στον γνωστό εκδότη αυτή. Αυτό λοιπόν το πόρισμα που έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος έκανε λόγο για ένα δάνειο το οποίο ήταν και το στοιχείο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η ποινική ασκηθήσα δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά του κυρίου Ψυχάρη, έκανε λόγο για ένα προσωπικό τραπεζικό δάνειο ύψους 57 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβε ο εκδότης από την Alpha Bank προκειμένου να αγοράσει μετοχές του δημοσιογραφικού οργανισμού. Δηλαδή πήρε δάνειο και έδωσε όλα τα λεφτά αυτά και πήρε όλες τις μετοχές και έγινε ο κύριος μέτοχος, ο αποκλειστικός θα έλεγα μέτοχος του ΔΟΛ. Οι ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος έκριναν ότι το εν λόγω δάνειο των 57 εκατομμυρίων από την Alpha Bank δόθηκε χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις, σε αντίθεση με ό,τι έγινε με τα εταιρικά δάνεια του ομίλου, που αγγίζουν σύμφωνα με πληροφορίες τα 140 εκατομμύρια. Γι' αυτά δεν υπήρξε κάτι το επιλείψιμο σύμφωνα με το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος. Είχαν δοθεί δηλαδή οι εγγυήσεις για τα 140 εκατομμύρια. Εκεί οι οικονομικοί εισαγγελείς έκριναν, διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει βάση για δίωξη και ως εκ τούτου κατά το σκέλος αυτό για τα 140 εκατομμύρια η υπόθεση, φίλες και φίλοι, πήρε το δρόμο για το αρχείο. Για το δάνειο όμως των 57 εκατομμυρίων ευρώ επικράτησε άλλη ερμηνεία και ασκήθηκε η δίωξη
εναντίον του κυρίου Σταύρου Ψυχάρη. Και σήμερα είχαμε την νέα εξέλιξη με τη δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών του κυρίου Σταύρου Ψυχάρη. Ό,τι λογαριασμός υπάρχει δεσμεύεται και δεσμεύονται και ό,τι περιέχεται στις θηρίδες του εκδότη και σημερινού ιδιοκτήτη του ΔΟΛ. Μία άλλη είδηση πριν περάσουμε στην κουβέντα, θέλω να σας πω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, φίλες και φίλοι, σήμερα απέρριψε το αίτημα του ΜΕΓΑ για την τιμή εκκίνησης των αδειών. Την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του τηλεοπτικού σταθμού Mega Channel για την τιμή εκκίνησης των δημοπρατημένων 4 τηλεοπτικών αδειών ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ η κάθε μία, απέρριψε με απόφασή της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ΜΕΓΑ είχε στραφεί κατά της απόφασης των Υπουργών Επικρατείας και Οικονομικών, με την οποία του φεκέ στον αέρα του ΜΕΓΑ. Του φεκέ στον αέρα, λέτε, το ΜΕΓΑ έκανε. Αέρα του ΜΕΓΑ. Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό δεν βρίσκουν στόχο. Ναι. Τέλος πάντων, το Συμβούλιο είχε στραφεί λοιπόν το ΜΕΓΑ κατά της απόφασης των Υπουργών Επικρατείας και Οικονομικών, με την οποία καθοριζόταν στα 3 εκατομμύρια ευρώ η τιμή εκκίνησης για κάθε μία από τις 4 δημοπρατούμενες άδειες παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρύ εκπομπής, ελεύθερης λήψης κτλ. Σας λέω ακριβώς πώς είναι. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας την απέρριψε. Αυτά συμβαίνουν. Ήθελα να σας τα πω από την αρχή. Τα φρέσκα είναι η Κόσκο, όπου πριν από λίγο, αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Χιόνι, πριν από λίγο εγκρίθηκε η συμφωνία για τη μεταβίβαση του ΟΛΠ υπέρ επί της αρχής του νομοσχεδίου. Εψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Ποτάμι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Ένωση Κεντρών, και καταψήφισε η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. 25 ψήφοι δηλαδή, Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ, με 223 ψήφους υπέρ των βουλευτών των 6 εκ των 8 κομμάτων που σηματοδοτούν μια ευρύτερη πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων. Κυρώθηκε η συμφωνία για τη μεταβίβαση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ συν 1,24% στην Κόσκο. Αυτή είναι η νέα εξέλιξη μετά την καταιγίδα που ζήσαμε, κύριε Χιόνι, από χθες, με την επιστολή που είδε και το φως της δημοσιότητας από την Κόσκο. Δίνουμε πάντως μηνύματα προς το εξωτερικό ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις είναι καλοδεχούμενες πλέον, έτσι. Και ειδικά οι ξένες άμεσες επενδύσεις από κρατικούς τομείς, από κρατικούς φορείς, από μεγάλους παράγοντες, μεγάλες πολυεθνικές. Όπως πάει στην Κίνα. Το Σάββατο. Το Σάββατο. Δεν θα μπορούσε να πάει με μη ψηφισμένη τη σύμβαση. Καλά, αυτό θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο και νομίζω ότι ήταν και λίγο άτοπο τώρα, κατά τα ψέματα, στο παραπέδι της επίσκεψης στην Κίνα να γύρονται τέτοια θέματα σχετικά με την μετάρθρα της συμφωνίας της Κόσκο. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Το θέμα, ξέρετε, δεν αρκεί μία Κόσκο. Θέλουμε πολλές Κόσκο πλέον. Θέλουμε πολλές επενδύσεις. Θέλουμε πολλές Κόσκο και επενδύσεις δεν βλέπουμε. Συζητάμε πολύ για τις επενδύσεις δεν βλέπουμε. Σημαντική η παρουσία του αντικαγκελάριου, του κυρίου Γκάμπριελ εδώ στην Αθήνα, με ένα κλιμάκιο σημαντικών εκπροσώπων πολύ μεγάλων επιχειρήσεων γερμανικών. Αυτή η επίσκεψη σηματοδοτεί κάτι κατά τη γνώμη σας? Το ελπίζουμε. Κοιτάξτε, στην ελπίδα είμαστε. Και το καλοκαίρι βλέπουμε να περνάμε στην ελπίδα. Στην ελπίδα επενδύσεων, ιδιωτικών ή δημόσιων, στην ελπίδα της ποσοτικής χαλάρωσης, στην ελπίδα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Η αξιολόγηση που έγινε δεν είναι πολύ σημαντική εξέλιξη? Δεν είναι μια αφετηρία, δηλαδή, μιας, ας πούμε, να δούμε λίγο φως στο βάθος του τούνελ που λέμε? Κοιτάξτε, είναι πολλά τα υποσχόμενα. Αλλά αν πάμε και κάποια χρόνια πίσω, είχαμε πάλι υποσχέσεις. Έτσι. Τώρα απλώς ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθούν. Ναι. Και θα υλοποιηθούν ιδιαίτερα μετά το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που κατά τα ψέματα ήταν ένα σοκ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πολύ ακόμα μεγαλύτερο σοκ για την ΟΝΕ, γιατί δείχνει πλέον ότι ίσως να μην είναι και αμετάκλητη αυτή η πορεία προς το ευρώ. Έχει βάλει πολλούς σε ένα προβληματισμό για το τι πρέπει να γίνει. Ο προβληματισμός αυτός ίσως φέρει και το ελληνικό θέμα στο κέντρο του ενδιαφέροντος και ίσως φέρει και μια διαφορετική οπτική γωνία, μια διαφορετική διαχείριση. Γιατί κατά τα ψέματα, κύριε Λιάτσο, και από τη φιλόξενη εκπομπή σας, εγώ τουλάχιστον το έχω πει πολλές φορές, ότι 6 χρόνια τώρα αναμασάμε τα ίδια, είμαστε ένα οδικό χάρτη ο οποίος δεν καταλήγει πουθενά. Περιμένουμε κάθε μήνα κάτι διαφορετικό που δεν έρχεται και το ανανεώνουμε με τον άλλο μήνα. Και η ανεργία συνεχίζει να είναι 25%, ο αποπληθωρισμός να υφίσταται τώρα 3,5 χρόνια και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι έχουμε κουράσει να λέμε και όλα τα ίδια πράγματα και φοβάμαι ότι αν φύγει και το καλοκαίρι χωρίς να έχει γίνει κάτι ουσιαστικό, κάτι ουσιαστικό για την αντιμετώπιση της κρίσης, και θέλω για άλλη μια φορά να υπενθυμίσω ότι οι κρίσεις δεν αντιμετωπίζονται ούτε με μικρές επενδύσεις, ούτε με μεταρρυθμίσεις, ούτε με εξυγχρονισμούς, ούτε με έναν λόγο φιλευρωπαϊκό ή αφοριστικό όσον αφορά
τον Μάρξ και τον Λένιν, αντιμετωπίζονται με μεγάλα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων και ποσοτική χαλάρωση. Αυτό το λέει η ιστορία, αυτό το λέει η οικονομική θεωρία. Αυτά περιμένουμε να δούμε. Αν δεν γίνουν αυτά, φοβάμαι ότι το τέλος θα είναι κακό. Και δεν θα είναι κακό μόνο για μας. Θα είναι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ξέρετε κάτι, τα προβλήματα για την ΟΝΕ τώρα ξεκίνησαν. Τώρα ξεκίνησαν τα μεγάλα προβλήματα του Ιταλικού Τραπεζικού Συστήματος, όπου έχει μη εξυπηρετούμενα δάνεια 306 δισεκατομμύρια. Τώρα ξεκίνησε να καταλαβαίνει. Συνολικά η Ιταλία, το τραπεζικό σύστημα το Ιταλικό, λέτε, οι τράπεζες της Ιταλίας. Έχουν 306 δισεκατομμύρια. 306 δισεκατομμύρια. Και προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Ναι. Θέλουν να κάνουν ανακεφαλοποίηση οι Ιταλοί. Έδωσε κάποια εγγύηση σήμερα ο Ντράγκη στους Ιταλούς. Ναι, αλλά αυτό το οποίο ψηφίσαμε όλοι και αποδεχθήκαμε, το Bank Resolution Act, ας πούμε, το βασικό κανόνα, το βασικό θεσμικό πλαίσιο ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, λέει το εξής και ισχύει από πρώτη πρώτου. Ότι η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών πρέπει να ξεκινάνε καταρχήν από τους καταθέτες και τους ομολογιούχους και τους μετόχους των τραπεζών. Δηλαδή, ξέρετε, για κάντε το λίγο λιανά αυτό να το καταλάβουμε. Τι εννοείτε? Ότι ακριβώς, εφόσον οι τράπεζες, η UniCredit, ας πούμε. Κούρεμα, λέτε, κούρεμα καταθέσεων. Βέβαια, κούρεμα καταθέσεων, κούρεμα ομολογιών, ομολογιούχων. Μας λέτε βραδιάτικα τέτοια πράγματα. Μα αυτό είπε η κυρία Μέρκελ στον κύριο Ρέτζι. Mm. Και γι' αυτό αρνήθηκε ο Ρέτζι και λέει: μην μου κάνετε τη δασκάλα τώρα. Εκεί ήταν το θέμα της σύγκρουσής τους. Πώς θα γίνει η ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος, του Ιταλικού. Και εκεί είναι τα διέξοδα τα οποία αρχίζουν και φαίνονται και δικαιώνουν τουλάχιστον εμάς που φωνάζαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η ποσοτική χαλάρωση και στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και το μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά και η αυξημένη ρευστότητα θα οδηγήσουν ουσιαστικά, θα δημιουργήσουν όλες τις προϋποθέσεις για την έξοδο από την κρίση. Όλα τα άλλα είναι, να είχαμε να λέγαμε τώρα. Έτσι. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για μεταρρυθμίσεις, για το άνοιγμα του επαγγέλματος. Δηλαδή, ανησυχείτε για το μέλλον της Ευρωζώνης, ανησυχείτε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα αυτή τη στιγμή, βλέπετε κύριε, μεγάλα εμπόδια μπροστά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα είχαμε βάλει κάτω από το τραπέζι και τώρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν στην επιφάνεια. Και ένας άνεμος ευρωσκεπτικισμού αρχίζει από την Πορτογαλία και καταλήγει στην Ελλάδα, ξεκινάει από τη Σουηδία και τελειώνει στην Κρήτη. Ευρωσκεπτικισμός, ο οποίος έχει να κάνει με δύο βασικά θέματα. Προσφυγικό και διαχείριση οικονομικής κρίσης. Σε αυτό το θέμα, η διαχείριση οικονομικής κρίσης, αλλά και στο προσφυγικό, νομίζω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Έτσι, κατά το ψέμα. Αλλά έχει και καλές επιδόσεις. Ιδιαίτερα στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Δίνει μαθήματα στην Ευρώπη, κύριε Χιόνι. Τι μαθήματα, κύριε Τρικάζη? Ωραία μαθήματα. Για πείτε μου ένα μάθημα. Η υποδοχή που κάνουμε, ενώ η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε να βουλιάζουμε τα. Δεν το είπε κανένας αυτό. Απλώς είπαμε ότι κάποια στιγμή στο προσφυγικό, εγώ δεν έπρεπε να πω τη Νέα Δημοκρατία και το ξέρετε, αλλά κάποια στιγμή στο προσφυγικό θα πρέπει να οριοθετήσουμε και τους κανόνες της εθνικής κυριαρχίας. Να οριοθετήσουμε και την ανοχή που μπορεί να έχει η ελληνική κοινωνία. Κύριε Χιόνι, είστε καλός οικονομολόγος, αλλά δεν τα ξέρετε καλά. Υπάρχει και η συνθήκη της Γενέβης που λέει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να κλείσει την πόρτα στους πρόσφυγες. Αλλιώς κάθεται στο σκαμνί της διεθνούς δικαιοσύνης. Υπάρχουν όμως δηλαδή και ανοχές. Θέλετε να πάμε στα δικαστήρια, στα διεθνή. Υπάρχουν και ανοχές όμως της ελληνικής κοινωνίας που δεν μπορεί να βλέπει. Άλλο έτερον εκάτερον είναι αυτό. Δεν είναι καθόλου έτερον εκάτερον. Να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά τα νησιά του Αιγαίου γύρισαν την πλάτη τους στην ξενοφοβία. Το προσέξατε. Να ενημερώσω όμως τον κύριο Τρεγάζη. Και τη Χρυσή Αυγή τη διώξανε από τα νησιά. Τη Χρυσή Αυγή τη διώξανε από τα νησιά. Δεν το είδατε. Κοιτάξτε, αυτό δεν ξέρετε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πανώ. Τα νησιά του Αιγαίου έχουν γίνει θέμα παγκόσμιο. Έχουν αποσπάσει τον παγκόσμιο θαυμασμό. Μάλιστα. Γι' αυτό πήγε εκεί και ο Πάπας και ο Μπαν Κι-μουν και άπαντες θέλουν να πάνε στη Λέσβο να υποβάλουν τα σέβη τους στο σπουδαίο ελληνικό λαό. Εσάς δεν σας ενοχλεί που αυτή τη στιγμή στη Λέσβο είναι τόσο? Τώρα δεν θέλω να μολύσω την κουβέντα για αυτό το θέμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κάτι την ερώτηση για να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν σας απασχολεί η κατάσταση που υπάρχει στη Λέσβο αυτή τη στιγμή. Στην ΚΟ, στη ΣΑΜΟ, ναι. Από εθνικούς λόγους. Δηλαδή δεν έχετε καθόλου ορισμένα ερωτηματικά τα οποία να προκύπτουν από κάποιες εθνικές ανησυχίες για το τι γίνεται εκεί? Εθνικές ανησυχίες δεν έχω. Άμα δεν έχετε τότε, κύριε Τρικάζη, μόνο... τότε είμαστε σε διαφορετικό πλαίσιο και δεν είναι να το συζητάμε. Αφήστε. Αυτό μου αρκεί ότι δεν έχετε εθνικές ανησυχίες για αυτά τα θέματα. Έχω εθνικές ανησυχίες από το γεγονός ότι μένεται ένας πόλεμος στη γειτονιά μας, τον οποίο εσείς υποστηρίξατε στη Συρία. Ότι εμείς, όταν εμείς λέγαμε να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έλεγε να κάνουμε διεθνή στρατιωτική επέμβαση. Αυτή είναι η ανησυχία μου, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Και μην κοιτάτε πώς θα
πώς θα κλειστούμε στο αρχικό μας καβούκι. Είστε και οικονομολόγος. Και ξέρετε ότι υπάρχει παγκοσμιοποίηση και διεθνοποίηση. Με αυτή καταδικάσαμε τώρα. Με το αγγλικό δημοψήφισμα, αυτή καταδικάσαμε. Ποιοι το καταδίκασαν, οι Δημοκράτες, οι αριστεροί. Ακούστε, δείτε. Η Βρετανία το 1215 είχε Magna Carta Libertatum. Το ξέρω, τα ξέρω πολύ καλά. Θα είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για δημοψηφίσμα. Ξέρω για την Αγγλία πολύ καλά, διότι το 1215 είχε Magna Carta, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, οι ανησυχίες, κύριε Χιόνι, είναι πάρα πολλές. Και στο εσωτερικό μας. Δεν βλέπω να έχετε πατριωτικές ανησυχίες. Εγώ δεν βλέπω να έχετε ανησυχίες ότι η Χρυσή Αυγή είναι το τρίτο κόμμα στη Βουλή. Και ο κύριος Σαμαράς έλεγε εμπρός να ελευθερώσουμε τις πόλεις μας. Δηλαδή οι μετανάστες είναι εισβολής. Αυτά που έλεγε ο Φάραντ στην Αγγλία. Να σας δώσω να απελευθερώσουμε τη Βρετανία από τους Γερμανούς. Αυτά δεν έλεγε. Να σας δώσω το τηλέφωνο. Δεν ανησυχείτε γιατί. Για την ξενοφοβία και το ρατσισμό. Πού είναι η μεγαλύτερη απειλή στην Ευρώπη σήμερα. Μου κάνει εντύπωση πως ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος παίζει στο ταμπλό της ξενοφοβίας. Μου κάνει εντύπωση αυτή τη στιγμή που αγνοείται τις ανοχές που έχει η ελληνική κοινωνία. Δεν τις αγνοώ καθόλου δροές. Και το απέδειξε η αγνοείτε και τις παραγνωρίζετε. Δεν έχετε πάει στα νησιά, κύριε Τριγάνη. Έχω πάει και πολλές φορές. Παρακαλώ να σας πω ότι ο κύριος Ρέγκλιν, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας του ESM, όπως τον λένε, δεν πιστεύει πως η Μεγάλη Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε, είπε ο κύριος Ρέγκλιν, στην αρχή μιας μεγάλης διαδικασίας, πολλά μπορούν να συμβούν. Μίλησε σε ένα έγκυρο γερμανικό οικονομικό περιοδικό και είπε ότι πολλά μπορούν να συμβούν, κύριε Ζώη, μάλλον απίθανη έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κι εσείς ένα σχόλιο για το Brexit, γιατί εγώ θέλω να περάσουμε λίγο στα εσωτερικά μας θέματα. Ήδη έχει τυναχτεί στον αέρα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Κινδυνεύουν, φίλες και φίλοι, το ξέρετε, το θέμα εδώ και 24 ώρα τρέχει πλέον. Είναι πρώτη είδηση σε όλα τα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές. Υπάρχει τεράστια αγωνία για 13.000 οικογένειες με την υπόθεση Μαρινόπουλος. Καρφούρ Μαρινόπουλος. Αυτά είναι τα θέματα, τα πραγματικά θέματα. Βεβαίως, έγινε μία σύσκεψη, αγαπητέ κύριε Ζώη, το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον κύριο Φλαμπουράρη, όπου εκλήθησαν όλες οι πλευρές. Μάλιστα, δείχνει ενδιαφέρον, έντονο ενδιαφέρον, ο Σκλαβενίτης για τον Μαρινόπουλο. Υπήρξαν και εκπρόσωποι των τραπεζών σε αυτή τη σύσκεψη. Υπήρξαν και άνθρωποι από τον Μαρινόπουλο, από τον Σκλαβενίτη, από το Υπουργείο Εργασίας με τον κύριο Φλαμπουράρη και συζήτησαν αυτή την εξέλιξη. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, για τον Brexit υπόθηκαν πολλά. Ναι. Να πω κι εγώ κάτι. Να πείτε, άμα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, να πείτε. Κοιτάξτε, οι Βρετανοί έχουν μια κουλτούρα πολιτική που έρχεται από πολύ μακριά. Ναι. Και δύσκολα δέχονται υποδείξεις. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ δυνατό ρεύμα που προέρχεται κυρίως, πηγάζει κυρίως από τις νεότερες γενιές, οι οποίες έχουν μάθει να κινούνται στον ευρωπαϊκό χώρο, δεν έχουν, αν θέλετε, δεν κουβαλάνε τον εγωισμό της παλαιάς αυτοκρατορίας, έχουν μια διαφορετική προσέγγιση από τους παλαιότερους ψηφοφόρους και το αποτελέσμα τους μπορεί να πει κανείς ότι πρόκειται για μια χώρα βαθιά διχασμένη. Το 52-48 θα μπορούσε να είναι και 52-48 ανάποδα. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ότι δημιουργείται ένα ντόμινο εξελίξεων στο τερέν του ευρωσκεπτικισμού και υπάρχουν πολλά είδη ευρωσκεπτικισμού. Δηλαδή εγώ θα σας έλεγα ότι βάζω και συν. Δεν υπάρχει μόνο πλήν στον ευρωσκεπτικισμό, υπάρχει και ένα συν. Και είμαι από αυτούς που εδώ και 3 χρόνια, με αποκορύφωμα τις ευρωεκλογές του 2014, έλεγα ότι θεωρώ τον εαυτό μου ευρωσκεπτικιστή, όχι όμως από εκείνους που λένε πώς θα φύγουμε από την Ευρώπη, αλλά από εκείνους που λένε πού πάει η Ευρώπη και γιατί η Ευρώπη επιτρέπει με πολιτικές αδιέξοδες, με ανεπαρκείς πρωτοβουλίες, με υστεροβουλίες, με εθνικά παιχνίδια δες Γερμανοί, αλλά και άλλοι, όχι μόνο Γερμανοί, Φιλανδοί, Ολλανδοί κτλ. Ακριβώς. Λοιπόν, πού θα πάει αυτή η Ευρώπη και τι σχέση έχει αυτή η Ευρώπη με την Ευρώπη που οικοδόμησαν οι πατέρες της Ευρώπης. Ναι. Οι οποίοι βέβαια είχαν έρθει μέσα από τις τάχτες του πολέμου, από την ισοπαίδωση, από τον αφανισμό και προσέβλεπαν σε μια άλλη Ευρώπη. Έλεγε ο Κολ, ο οποίος ζει ακόμη,
Ναι, ναι. Ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη θα προέλθει από εκείνες τις γενιές που δεν έζησαν τον πόλεμο, τους μεγάλους πολέμους, ναι, και την ισοπαίδωση στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό που έγινε, καλώς έγινε, γιατί μας επιτρέπει όλους να αφυπνιστούμε και να δούμε πώς πρέπει να κινηθούμε. Θα μπορούσα να γίνω και πιο συγκεκριμένος, δεν θέλω να γίνω όμως κουραστικός. Περνάω στο πάμε στο Μαρινόπουλο. Θέμα, πάμε στο ελληνικό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό. Έχει ανησυχήσει, φίλες και φίλοι, μέχρι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βέβαια, ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος, κύριε Ζώη, ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο Τζέρι Ράις, με αφορμή τις εξελίξεις στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος και την απειλή για απώλεια 13.000 θέσεις εργασίας, είναι συν 3.000. Άμεσα. Συν 3.000 οι προμηθευτές. Και είπε ότι ανησυχούμε με τέτοιες εξελίξεις. Συμπλήρωσε ότι το δίνουν τους σε συνεργασία με τους άλλους θεσμούς, αναζητούν μέτρα τα οποία θα ανακουφίζουν την Ελλάδα από τέτοια φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση, είπε, στόχος του Ταμείου είναι το νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα να είναι αξιόπιστο, λειτουργικό, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων και στην αντιμετώπιση της αναργίας. Εντάξει, υπάρχουν τρία πράγματα διαφορετικά, τα οποία όμως καταλήγουν σαν κοινό παρονομαστή. Το πρώτο είναι η νομική πτυχή της υπόθεσης, την οποία είμαι βέβαιος ότι θα αντιμετωπίσουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές με τη συνδρομή όλων των λειτουργών της δικαιοσύνης. Γιατί υπάρχει και τέτοια πτυχή στην υπόθεση και δεν πρέπει κανείς να την αγνοεί. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι οι υποχρεώσεις αυτού του ομίλου φτάνουν στο λιγιώδες ποσό των 2 δισεκατομμυρίων. Αντιλαμβάνεται κανείς. Αν δει το εθνικό εγχώριο προϊόν, ότι εδώ μιλούμε για ένα ποσοστό που φτάνει περίπου στο, αγγίζει το 1,5%. Είναι ηλικιώδη τα νούμερα. Και το τρίτο είναι ότι αμέσως, ναι, ναι, πολλές επιχειρήσεις, κάποιοι τις προσδιορίζουν σε λίγες χιλιάδες, αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλές εκατοντάδες μικρότερων επιχειρήσεων, προμηθευτών και άλλων, οι οποίες πλήττονται άμεσα από αυτές τις εξελίξεις και κινδυνεύουν να ζήσουμε ένα ντόμινο σε ένα γνήσιο υποσύνολο της εθνικής οικονομίας. Λοιπόν, μάλιστα, καλώς έκανε η κυβέρνηση και ανησύχησε και πήρε πρωτοβουλίες. Και πήρε πρωτοβουλίες στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και δεν αφήνει την αγορά να βρει μόνη της, εν πάση περιπτώσει, λύση και να αυτορυθμιστεί, όπως θα ακούγαμε ίσως τέλος πάντων. Και το ευτυχέστερο θα είναι, πέραν της πρωτοβουλίας αυτής της σύσκεψης, είναι να υπάρξουν και άλλου είδους πρωτοβουλίες και κατευθύνσεις. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω ότι επανέρχεται μία άλλη εταιρεία ελληνικότατη, το λέω με έμφαση αυτό, γιατί γνωρίζουμε όλοι πόσο στηρίζει την εγχώρια αγορά αυτή η εταιρεία. Δεν θέλω να κάνω εγώ τώρα περαιτέρω διαφήμιση, αλλά αυτά είναι πολύ γνωστά μέσα στην αγορά, ναι, 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 και γι' αυτό, ναι, ναι, χαίρει, ναι, χαίρει της καθολικής αναγνώρισης. Και ελπίζω αυτή η πρόταση να έστειλε επιστολή. Ναι, επίσημος, με επίσημο τρόπο, ναι, για το Σκλαβενίτη, λέτε. Εύχομαι πραγματικά, ναι, να βρεθεί διέξοδος. Μάλιστα. Και ίσως η καλύτερη να είναι αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λέτε, κύριε? Διακινδυνεύω να πω κάτι που δεν θα έπρεπε να ακούγεται στα πάνω, okay, αλλά εδώ που φτάσαμε, έχει σημασία να σωθούν θέσεις εργασίας, okay, να σωθούν, okay, οι προμηθευτές, okay, και να διαταραχθεί όσο γίνεται λιγότερο η λειτουργία της οικονομίας. Τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη? Θα συμφωνήσω με τον κύριο Ζώη. Από εκεί που θα ξεκινήσω, από εκεί που έκλεισε. Ναι, δηλαδή, ναι, αυτή τη στιγμή για να σωθεί όλο αυτό το ποσοστό ανεργίας που θα αυξηθεί, γιατί μιλάμε για πάρα πολλές χιλιάδες οικογένειες, χρειάζεται από κάποιον επενδυτή να έρθει και να εξαγοράσει τα όσα προβλήματα στην ουσία αφήνει πίσω του η αλυσίδα Μαρινόπουλος. Η μόνη λύση που είναι βιώσιμη αυτή τη στιγμή και που είναι υπαρκτή, γιατί υπάρχουν διαπραγματεύσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι αυτή του ομίλου Σκλαβενίτη. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθούμε περισσότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μόνο μέσω μιας επένδυσης, ιδιωτικής πρωτοβουλίας, μπορεί να σωθούν όλες αυτές οι οικογένειες. Εάν ήταν κρατικός οργανισμός, θα υπήρχαν άλλες λύσεις. Πιθανότατα το κράτος θα έπρεπε να παρέμβει και θα μπορούσε να βρει τη λύση μέσα σε αυτό. Αυτή τη στιγμή, μόνο κάποιος ιδιώτης μπορεί να φέρει τη λύση και ίσως ο όμιλος Σκλαβενίτη να είναι αυτός. Ανησυχούμε όλοι για τις οικογένειες. Εμείς, σαν Ένωση Κεντρών, τόσο κοινοβουλευτικά και μέσα στο Κοινοβούλιο, όσο και έξω, είμαστε κοντά τους και θα προσπαθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Αλλά, επαναλαμβάνω, χρειάζεται κάποιος επενδυτής να μπει και να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη
για να σώσει αυτές τις οικογένειες. Μάλιστα. Κύριε Λεωτσάκο, τι λέτε, λίγο σύντομα να πάμε σε διαφημίσεις και μετά να μπούμε και στα άλλα θέματα. Σε λίγο θα σας δείξουμε τρεις κάρτες, φίλες και φίλοι, από την MRB, ποια κόμματα μπαίνουν, ποιος προηγείται, ποιος προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός και τι δείχνει η παράσταση νίκης. Κύριε Λεωτσάκο, για το Μαρινόπουλο να μας πείτε δύο πράγματα. Διάβασα κάποιες δηλώσεις του κ. Λαφαζάνη, πολύ σκληρές. Πολύ σκληρές. Πριν πω για το Μαρινόπουλο, θέλω να σχολιάσω ότι σήμερα είναι μία μαύρη μέρα για τον Πειραιά, για τη χώρα και για το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή η επένδυση, κατά την άποψή μας, αποτελεί ένα μεγάλο οικονομικό, πολιτικό και πιθανόν και ποινικό σκάνδαλο. Το λιμάνι του Πειραιά, η πύλη εισόδου της χώρας, πουλιέται με 7, για 7 χρόνια ενίκιο, τόσα θα εισέπρατε ο ίδιος ο Ολ από τη σύμβαση. Με συγχωρείτε. Ποινικό γιατί. Θα πω, αυτό λέω τώρα. Το τίμημα που πουλιέται ο οργανισμός. Θα τα έβγαζε, λέτε, το λιμάνι σε 7 χρόνια ενίκια. 7 χρόνια με βάση τη σύμβαση. Μάλιστα. Που η Κόσκο έχει υπογράψει με το λιμάνι του Πειραιά και έχει επινοικιάσει, έχει ο Ολ εγχωρήσει επί κυβέρνηση Καραμαλή τις δύο προβλήτες. Άρα η Κόσκο, λοιπόν, με τα λεφτά που αγοράζει το λιμάνι του Πειραιά και απαλλάσσεται δηλαδή η ίδια από το ενίκιο που θα έδινε, χαρισματική και αυτή που είχε κάνει ο Καραμαλής τότε, αλλά θα έδινε ένα... Χαριστική. Αλλά έστω και με αυτή, η Κόσκο θα έδινε κάποια χρήματα. Με αυτά τα χρήματα, των 7-8 ετών, παίρνει ολόκληρο το λιμάνι του Πειραιά. Τα λεφτά που δίνει για να εξαγοράσει τον Ολ είναι λιγότερα από ό,τι για να αγοράσεις ένα γιότ από αυτά τα χιλιάδες γιότ που υπάρχουν στην παραλιακή του Πειραιά μέχρι... Εσείς λοιπόν διαφωνείτε και επιμένετε να διαφωνείτε. Αυτές είναι οι επενδύσεις που το προσωπικό. Ναι. Που το προσωπικό. Εσείς γενικά διαφωνείτε με πώληση δημόσιας περιουσίας κτλ. Διαφωνείτε. Που οι επενδύσεις, ναι, σε σχέση με το προσωπικό έχουν δώσει σημεία ζωής τα τελευταία χρόνια που λειτουργεί η Κόσκο στο λιμάνι. Μάλιστα. Είναι συνθήκες γαλέρας. Και το σύνολο των εργαζομένων στις λιμενικές εργασίες έχει μειωθεί. Δεν έχει αυξηθεί. Όποιος έχει διαφορετικά στοιχεία, προκαλώ και τον καλώ να βγει να τα δώσει. Όποιος έχει διαφορετικά στοιχεία από αυτά που εγώ λέω, τον καλώ να βγει να με διαψεύσει. Μάλιστα. Αυτό, αν δεν είναι αυτό σκάνδαλο, ποιο χαρακτηρίζεται σκάνδαλο. Και μάλιστα τα λεφτά αυτά που θα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο από μια κρατική εταιρεία κινέζικη, πού θα πάνε? Θα πάνε στη μεγάλη χαβούζα του χρέους. Δηλαδή θα πάνε στους τοκογλύφους. Αυτό θεωρούμε επένδυση. Και μάλιστα... Τα δάνειά μας να μην τα αποπληρώνουμε, λέτε εσείς. Και μάλιστα, να μην τα αποπληρώνουμε. Βεβαίως. Να σταματήσουμε μάλιστα, μονομερώς να τα, μάλιστα, να τα πληρώνουμε τελείως. Και μάλιστα λέμε ότι αυτό αποτελεί πυλώνα, πρότυπο αναπτυξιακής πολιτική. Και παίζεται και ένα θέατρο. Ο κύριος Δρίτσας... πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και μετά να συνεχίσετε. Ο κύριος Δρίτσας εχθές, ναι, λέει κάτι θα κάνω εκεί θέατρο σκιών για τα εργασιακά. Βγαίνει η Κόσκο, λέει αυτά και σαν ένας καλός υπάλληλος, χαμηλά αμοιβόμενος, γιατί οι υπουργοί, ξέρετε, παίρνουν μικρότερο μισθό από ό,τι παίρνει ένας διευθυντικός στέλεχος αυτών των μεγάλων εταιριών, έρχεται και λέει, μάλιστα, ό,τι είπε η Κόσκο, αυτό ψηφίζουμε στη Βουλή. Και βρίσκονται 223 μνημονιακοί. Μνημονιακοί. Δεν είχε υπάρξει συμφωνία, κύριε Λεωτσάκο. Μνημονιακοί βουλευτές. Δεν είχε υπάρξει συγκεκριμένη συμφωνία. Δεν είχε υπάρξει. Δεν συμφωνήσαν και η κυβέρνηση και οι Κινέζοι. Μα αυτή είναι η μνημονιακή. Εμφανίστηκε μια άλλη κατάσταση. Αφήκα, γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία.
Παρακαλώ. Ακριβώς αυτό παρακαλώ, δεν είναι η εκποίηση της χώρας. Εάν αυτό το θεωρούμε επένδυση, αν αυτό το θεωρούμε ανάπτυξη... Είστε λοιπόν κατά των ιδιωτικοποιήσεων... Με εκποίηση της χώρας δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε νέα περίπου φαινόμενα Μαρινόπουλου. Αυτό θα έχουμε. Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με τίμημα... Πάμε σε διαφημίσεις, 2 λεπτών, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε.